Γνωρίσαμε σχεδόν όλους τους πλανήτες του γαλαξία μας που είναι τόσο μακριά και αγνοούμε τον πιο κοντινό σε μας που είναι ο εαυτός μας. Ποιο είναι το όργανο δια το οποίο θα γνωρίσουμε τον εαυτό μας? Το τηλεσκόπιο είναι για να δούμε το μακριά. Το μικροσκόπιο, το πνευματικό, ποιο είναι για να γνωρίσουμε τον εαυτό μας? Να σας διαβάσω κάτι που έλεγε ο Άγιος Εφραίμος Κατουνακιώτης, ένα γράμμα. Έλεγε σε ένα παιδί: πρέπει να μαζευτούμε, να μαζέψουμε και τη διάνοια και την ψυχή, όλα, και να κλείσουν οι θύρες. Ποιες είναι οι θύρες? Είναι οι αισθήσεις. Μαζέψου μέσα εκεί και κλείσε τις πόρτες. Μείνε λίγο με τον εαυτό σου, βρε παιδί μου. Θα πεθάνεις και δεν θα τον έχεις γνωρίσει. Θα φύγεις και δεν θα τον έχεις αγαπήσει. Δεν θα τον έχεις πονέσει. Άμα δεν τον έχεις πονέσει, πώς θα τον σώσεις? Άμα δεν τον έχεις αγαπήσει, πώς θα αγαπήσεις τον άλλο? Δεν λέει ο Κύριος: αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν? Εκεί μέσα, εκεί μέσα σου αρχίζει η δουλειά. Έτσι. Δηλαδή, όλη αυτή η εσωτερική προσπάθεια. Είναι τρελοκομείο. Δηλαδή, το βλέπετε κι εσείς, το βλέπουμε κι εμείς. Ένα άγχος όλα και ένα να τα προλάβουμε όλα. Το μικρό παιδί δεν προλαβαίνει να καταλάβει ποιος είναι και τι είναι. Πρέπει να πάει σε 400 πράγματα. Θυμάμαι, η αδερφή μου έχει 5 παιδιά. Και ήταν μικρά. Και ήταν ο γαμπρός μου, ο πατήρ Παναγιώτης, πήγαινε στην πρώτη δημοτικού, τα δύο μεγαλύτερα, θυμάμαι τώρα τι μας έλεγε. Ήταν μια άλλη κυρία, με τη γλώσσα έξω, τράβαγε το παιδί, τράβαγε από εδώ, τράβαγε από εκεί, να πάει στα γαλλικά, να πάει στα αγγλικά, να πάει στο ένα, να πάει στο άλλο. Και του λέει: τα δικά σας παιδιά κάνουν αγγλικά? Λέει: όχι. Λέει: εγώ πέρα κάνω αγγλικά και γαλλικά. Και λέει ο πατήρ Παναγιώτης αθόρμητα: μα αν τα κάνουν αυτά, πώς θα παίξουν μεταξύ τους? Δηλαδή, το πιο απλό. Το πιο απλό. Πώς θα έχουν κοινωνία μεταξύ τους? Πώς θα μεγαλώσουν μαζί? Θα ξέρει το ένα το άλλο, ας πούμε. Το πιο απλό. Ένα τρελοκομείο. Μια διαρκής αναζήτηση του κάτι άλλο και τίποτα. Τελικά γυρίζουν τα παιδάκια στην εφηβεία και λένε: τίποτα δεν μου έδωσες. Λεφτά μου έδωσες. Σε είχα εσένα. Εγώ ήθελα τη μάνα μου. Ήθελα τον πατέρα μου στα δύσκολα. Πόσα παιδιά. Ξέρουμε τόσες ιστορίες από παιδιά που μπορεί να έρθουν να μιλήσουν στην καλύτερη περίπτωση σε εμάς. Στη χειρότερη, σε όποιον βρούνε. Και να μην έχουν κουράγιο να μιλήσουν με τους γονείς. Γιατί οι γονείς δεν προλαβαίνουν. Οι γονείς κάνουν τα πάντα για τα παιδιά, αλλά δεν προλαβαίνουν με τα παιδιά τους. Και τα παιδιά πλάθονται μόνα τους τελικά. Πώς θα γνωρίσει ένα παιδί τον ίδιο του τον εαυτό, δεν το βοηθίζει και ο γονέας του, ο μικρούλης, μόνος του, μαγικά? Ή αν έχει υποστεί, όπως ο Δημήτρης, ας πούμε, bullying, αν δεν τολμήσει να το πει. Έχουμε παιδιά τέτοια. Αν δεν τολμήσει να το πει, γιατί φοβάται? Ή αν ο γονιός το πιέζει να μην τέχει καλά ο άριστος του σχολείου, άλλο δράμα αυτό. Αυτό το παιδί μεγαλώνει σε μια ψεύτικη πραγματικότητα που δεν την αντέχει ούτε το ίδιο.